Μία ακόμα έκφραση των μεγάλων αντιθέσεων που εκδηλώνονται τόσο στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων υπεραλιστικών κέντρων είναι και το Brexit. Οι ασήγαστες αυτές αντιθέσεις που διαχρονικά εκφράζονται μέσα σε τέτοιου είδους οργανισμούς, οι οποίοι ιδρύθηκαν βέβαια με σκοπό την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των πολυεθνικών, οξύνθηκαν τα τελευταία χρόνια και οξύνονται ακόμα περισσότερο ως αποτέλεσμα των δυσκολιών αναπαραγωγής του κεφαλαίου, της υπερσυσσόρευσης κεφαλαίων που αναζητούν νέα πεδία κερδοφορίας και έρχονται αντικειμενικά σε αντίθεση μεταξύ τους. Η επιδείνωση της θέσης μιας σειράς κρατών στην υπεραλιστική αλυσίδα ως αποτέλεσμα και της ανισόμετρης οικονομικής ανάπτυξης και στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενίσχυσε και τις φυγόκεντρες τάσεις που οδήγησαν στην επιλογή του Brexit. Φυσικά, αυτή ήταν μια επιλογή που εξυπηρετεί τα συμφέροντα μιας ισχυρής μερίδας του κεφαλαίου της Μεγάλης Βρετανίας και ταυτόχρονα βέβαια εξυπηρετεί και γενικότερους σχεδιασμούς αποδυνάμωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό και με τόση θέρμη τάχθηκε υπέρ του Brexit το Τραμπ και άλλοι εκφραστές ανταγωνιστικών υπεραλιστικών δυνάμεων. Η επιλογή αυτή βέβαια δεν αποτελεί διέξοδο για τα λαϊκά συμφέροντα, γιατί δεν ανατρέπει ταυτόχρονα και τη βάση της οικονομίας, η οποία παραμένει καπιταλιστική και άρα εχθρική για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Η συζήτηση που πυροδοτήθηκε γύρω από το Brexit χαρακτηρίστηκε από μια μεγάλη προσπάθεια να διασωθούν ιδεολογήματα με τα οποία αντίθηκε τα προηγούμενα χρόνια η προβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως μονόδρομος για τη χώρα. Καταραίουν με πάταγο τα όσα με πάθος υποστηρίζονταν τόσο από τις δυνάμεις της συντήρησης, της σοσιαλδημοκρατίας, όσο βέβαια και από τη λεγόμενη Ευρωπαϊκή Αριστερά, για το κοινό ευρωπαϊκό μας σπίτι, για την Ευρώπη των λαών, που δεν έχουν βέβαια την παραμικρή σχέση με τον πραγματικό χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον ίδιο το σκοπό της ίδρυσής της. Σκοπός που δεν είναι άλλος από τη διευκόλυνση των μονοπωλιακών ομίλων μέσα και από τις γνωστές ελευθερίες κίνησης κεφαλαίων, υπηρεσιών, εμπορευμάτων και εργαζομένων. Αυτός ο χαρακτήρας είναι που επιβάλλει και το τσάκισμα των δικαιωμάτων των εργαζομένων, των λαϊκών στρωμάτων ευρύτερα και δεν αλλάζει με το όποιο μείγμα διαχείρισης και αν ακολουθηθεί. Γι' αυτό και επιδιώκεται να διαφυλάξετε την τιμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ρίχνοντας την ευθύνη στην πολιτική της λιτότητας που εφαρμόστηκαν κατά την περίοδο της διεθνούς καπιταλιστικής κρίσης από το 2008 και μετά, που δίθεν αμαύρωσαν, λέτε, τα λεγόμενα ευρωπαϊκά κεκτημένα και το ίδιο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Παρουσιάζεται δηλαδή τις επιλογές αυτές ως μια εσφαλμένη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα μείγμα διαχείρισης που δεν τους βγήκε και αυτό ενισχύει, λέτε, τον ευρωσκεπτικισμό και τις φυγόκεντρες τάσεις. Γιατί τα λέτε όμως αυτά? Δεν γνωρίζετε το χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Το γνωρίζετε βέβαια και αυτόν θέλετε να αποκρύψετε για να καλλιεργείτε αυταπάτη στον κόσμο ότι κάποια στιγμή μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να αλλάξει, να γίνει πιο προοδευτική, πιο φιλολαϊκή, εις τον αιώνα τον άπαντα. Συσκοτίζετε συνειδητά το γεγονός ότι το τσάκισμα των μισθών, η διάλυση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων και το σύνολο των αντιλαϊκών μέτρων που πάρθηκαν τα προηγούμενα χρόνια στόχευαν στη θωράκιση του κεφαλαίου σε συνθήκες κρίσης. Γι' αυτό και υποστηρίχθηκαν με ομοψυχία από όλες τις αστικές κυβερνήσεις των κρατών μελών, συντηρητικές ή λεγόμενες προοδευτικές. Δεν αποτέλεσε εξαίρεση αυτή η ομοψυχία. Βλέπετε, το 90% των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψηφίζεται σχεδόν ομόφωνα από συντηρητικούς, φιλελεύθερους, σοσιαλδημοκράτες, πράσινους και από την Ευρωλάγνα βέβαια αριστερά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν όχι μόνο δεν πρόκειται να γίνει πιο φιλολαϊκή, δεν ήταν ούτε μπορεί να γίνει η Ευρώπη των λαών, αλλά όσο οξύνονται οι ανταγωνισμοί, τόσο πιο αντιδραστική γίνεται. Όλο και περισσότερο στρέφεται ενάντια στα δικαιώματα των εργαζομένων, αποκτά πιο επιθετικά υπεραλιστικά χαρακτηριστικά, μετατρέπεται ακόμα περισσότερο σε ένα φρούριο, σε μια φυλακή για τους ίδιους τους λαούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και συνολικότερα για τους λαούς της ευρύτερης περιοχής. Και αυτές οι προθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις οποίες βέβαια το ΚΚΕ δεν διατηρούσαμε καμία αμφιβολία,
καταγράφηκαν με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο στις εκθέσεις για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας που συζητήθηκαν προχτές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τι περιλάμβαναν οι εκθέσεις αυτές μέσα στους εχθρούς για τα συμφέροντα της Ένωσης? Τις λαϊκές διαδηλώσεις διαμαρτυρίας. Απροκάλυπτα πια συμπεριλάβατε στους κινδύνους για τους οποίους παίρνονται και στρατιωτικά αλλά και άλλα μέτρα προετοιμασίας τις λαϊκές διαδηλώσεις. Ύψιστος κίνδυνος ο εχθρός λαός. Και κάτω από αυτό το έσχος έβαλαν τις υπογραφές τους οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του Κινήματος Αλλαγής, αλλά ούτε και σε αυτό δεν τόλμησε να καταψηφίσει ξεκάθαρα ο ΣΥΡΙΖΑ και προτίμησε να ψηφίσει Λευκό. Και βέβαια, η συγκεκριμένη αναφορά δεν έρχεται ως κεραυνός ανεθρία. Το έδαφος στρώθηκε εδώ και πολλά χρόνια με τις στολές αναφορές στην καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης και σε διάφορες συγκαλυμμένες περιγραφές στα ντοκουμέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Αλλά έχει ήδη μεταφραστεί και στη λήψη συγκεκριμένων μέτρων καταστολής, φακελώματος και άλλα, όπως αυτά περιλαμβάνονται στον τρομονόμο και σε παρόμοια ευρωπαϊκή σήμη προέλευση νομοθετήματα. Επιχειρείται λοιπόν και με αφορμή της εξελίξης που πυροδότησε το Brexit να γίνουν αποδεκτές στη λαϊκή συνείδηση αντιδραστικές αλλαγές που δρομολογούνται εδώ και χρόνια στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε σχέση τώρα με το υποσυζήτηση νομοσχέδιο, θεωρούμε βέβαια λογικό να υπάρξουν κάποια μέτρα προετοιμασίας για τις όποιες συνέπειες θα ακολουθήσουν την έξοδο της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι απαραίτητο να ρυθμιστούν μια σειρά ζητήματα, τα οποία σχετίζονται κατά κύριο λόγο με θέματα που αφορούν τη διαμονή των Βρετανών πολιτών που ζουν και εργάζονται στη χώρα μας. Σε αυτή τη λογική συμφωνούμε ότι πρέπει να υπάρχει μέριμνα από μεριά του ελληνικού κράτους για την προστασία των εργαζομένων, των φοιτητών ή όσων Βρετανών πολιτών ζουν στην Ελλάδα. Άλλωστε, ως ΚΚΕ διεκδικούμε αυτή η μέριμνα να μην είναι μόνο για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά να επεκτείνεται και στους πολίτες των τρίτων χωρών που ζουν και εργάζονται στη χώρα μας ή θέλουν να εργαστούν σε αυτή. Σε αυτή τη βάση, συμφωνούμε βέβαια με τις διατάξεις που αφορούν τα συγκεκριμένα θέματα, δηλαδή τα θέματα διαμονής, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και ασφάλισης όσον αφορά τους πολίτες της Μεγάλης Βρετανίας στη χώρα μας. Πολύ περισσότερο βέβαια πρέπει να υπάρξουν με ευθύνη της κυβέρνησης συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την προστασία αντίστοιχα των δικαιωμάτων των Ελλήνων εργαζομένων και φοιτητών που ζουν στη Μεγάλη Βρετανία. Ήδη επικρατεί μεγάλη αβεβαιότητα για ζητήματα που αφορούν τόσο τις εργασιακές τους σχέσεις αλλά και τα δικαιώματά τους, όσο και θέματα που σχετίζονται με τα δίδακτρα και τους όρους σπουδών των Ελλήνων φοιτητών. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει μέριμνα ώστε σε συλλογικό επίπεδο να εξασφαλιστούν βασικά ζητήματα για τους Έλληνες που ζουν στη Μεγάλη Βρετανία, όπως τα παρακάτω. Να μην υπάρξει καμιά αλλαγή στις εργασιακές συνθήκες με αφορμή το Brexit. Παραμένει βέβαια ζητούμενο να πάυσει η κατηγοριοποίηση των εργαζόμενων, αλλά ανάλογα και με τη χώρα καταγωγής τους. Πρέπει να διασφαλιστεί περαιτέρω ότι δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή στα δίδακτρα και στις συνθήκες σπουδών των Ελλήνων φοιτητών στα Βρετανικά Πανεπιστήμια. Να συνεχιστεί η δημόσια ασφάλεια υγείας, να μην επιβληθεί κανένα χαράτσι ή υποχρεωτική ιδιωτική ασφάλεια για την πρόσβαση σε δομές υγείας. Λέμε ότι δεν πρέπει να επιτραπεί η καταγραφή των Ελλήνων μεταναστών και φοιτητών από τις αστυνομικές αρχές της Μεγάλης Βρετανίας. Να θεμελιωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές στα συνταξιδοτικά ταμεία που έχουν ήδη δοθεί. Να μην γίνει εισαγωγή βίζα για τους Έλληνες μετανάστες και φοιτητές στη Μεγάλη Βρετανία. Επίσης, να μην υπάρξει καμιά πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για διαδικασίες ταυτοποίησης ή επαναβεβαίωση του καθεστώτος παραμονής εργασίας ή σπουδών τους. Αντίστοιχα, υπάρχουν ζητήματα που ήδη προκύπτουν και πρέπει να ρυθμιστούν σε σχέση με τις πιστοποιήσεις που πρέπει να παίρνουν οι εργαζόμενοι στα οικοδομικά επαγγέλματα, για τα οποία ως ΚΚΕ καταθέσαμε και σχετικό υπόμνημα με τα ιδιαίτερα αιτήματα που έχουν ήδη προβληθεί από τους εργαζόμενους αυτούς.
Υπάρχει πρόβλημα για τους εργαζόμενους στα οικοδομικά επαγγέλματα που δεν γνωρίζουν την αγγλική γλώσσα, γιατί σε σχέση με τις πιστοποιήσεις που πρέπει να λαμβάνουν στην Μεγάλη Βρετανία, δεν υπάρχει σχετική μετάφραση ούτε στα υλικά προετοιμασίας τους, ούτε και κατά την εξέταση αυτών, ενώ βέβαια στην περίπτωση της πράσινης κάρτας του εργάτη, όπου δίνεται μετάφραση των υλικών προετοιμασίας σε 10 άλλες γλώσσες, τις οποίες δεν περιλαμβάνεται η ελληνική. Ακόμα και για αυτή την υπηρεσία υπάρχει σημαντική οικονομική επιβάρυνση για όσους εργάτες χρειαστούν διερμηνία. Θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει μέρημνα για την εξασφάλιση δωρεάν υπηρεσιών μετάφρασης και διερμηνίας, αλλά και για την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας σε όλους τους μεταμανάστες χωρίς προϋποθέσεις. Δεν μπορούμε βέβαια να πούμε ότι συμμεριζόμαστε το ίδιο τις αγωνίες σας για τη θωράκιση και των επιχειρηματικών ομίλων από τα συνέπειες που θα επέλθουν από την έξοδο της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν δίστασαν μάλιστα να αδράξουν την ευκαιρία ο ΣΥΡΙΖΑ και το Κίνημα Αλλαγής για να προτείνουν μέτρα προσέλκυσης εφοπλιστών με νέες, λέτε, φοροαπαλλαγές. Μα δεν έχει μείνει και τίποτα να πληρώνουν μέχρι τώρα οι εφοπλιστές. Το προνόμιο της φορολογίας το διατηρείται μόνο για τα λαϊκά στρώματα. Είναι πραγματικά πρόκληση τέτοιου είδους προτάσεις να αρθρώνονται εν όψη της βαριάς φορολογίας που έχει μέχρι τώρα επιβαρυνθεί τα λαϊκά στρώματα. Τέλος, θέλουμε να κάνουμε μια επισήμανση για το άρθρο 8 σε σχέση με τις ρυθμίσεις για τις τελωνειακές υπηρεσίες που ήδη και ανεξάρτητα από το Brexit έχουν υποστελεχωθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Θεωρούμε ότι είναι επιτακτική η ενίσχυσή τους, ωστόσο η ενίσχυση αυτή πρέπει να γίνει με μόνιμο προσωπικό και με σταθερές σχέσεις εργασίας. Υπήρξε ήδη στον προγραμματισμό για το 2020 η πρόβλεψη για διαγωνισμό για 264 θέσεων τελωνειακών υπαλλήλων. Ωστόσο, θεωρούμε ότι το μέτρο των μετατάξεων, το οποίο εισάγει η κυβέρνηση με το παρόν νομοσχέδιο, δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των θέσεων αυτών, που θα προκύψουν, τις επιπλέον ανάγκες που θα προκύψουν και από το Brexit, γιατί απαιτείται οι εργαζόμενοι να έχουν και ειδικά χαρακτηριστικά για να μπορούν να εκπληρώσουν το συγκεκριμένο ρόλο. Από την άποψη αυτή, συμφωνούμε και με τις επισημάνσεις που έκανε η Ομοσπονδία των Τελωνειακών Υπαλλήλων, ότι υπάρχει ανάγκη για μόνιμο προσωπικό, το οποίο όμως βέβαια πρέπει να καλυφθεί με εργαζόμενους με μόνιμη σχέση και σταθερή σχέση εργασίας. Οι άμεσες ανάγκες μπορούν σε πρώτη φάση να καλυφθούν από τους επιλαχόντες του σχετικού διαγωνισμού, να προκηρυχθεί και νέος διαγωνισμός με βάση τις καινές θέσεις που υπάρχουν, ενώ οι μετατάξεις θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν μόνο συμπληρωματικά όπου χρειάζεται με βάση τις ανάγκες που έχουν ήδη διαμορφωθεί.